Φέρνουμε στα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας τώρα. Θα πάμε να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Θα πάνω κάτω στον συνδυασμό ανατροπή δημιουργία της Περιφερειακής Αρχής, από τους καφέδες και τις αντιπαραθέσεις, περάσαμε στις κόντρες και από ό,τι φαίνεται είναι και προσχεδιασμένες. Η περίπτωση της κόντρας που έχει ανοίξει ανάμεσα στον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, τον κύριο Σωτήρη Αδαμόπουλο, με την Περιφερειακή Σύμβουλο, την κυρία Μαρία Κούσκουρα, είναι πολύ χαρακτηριστική. Και θα δούμε στη συνέχεια και το σχετικό απόσπασμα από την ραδιοφωνική παρέμβαση του κυρίου Αδαμόπουλου στον ραδιοφωνικό σταθμό Α της Καστοριάς. Δημήτρη, εγώ προσωπικά ποτέ δεν περίμενα ότι θα υπήρχε πρόβλημα ή θα δημιουργούνταν πρόβλημα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, με δεδομένο ότι γνωρίζω πολύ καλά τον κύριο Αδαμόπουλο, είναι ένας σοβαρός και μετρημένος κύριος και ο οποίος δεν κάνει κινήσεις οι οποίες μπορούν να το φέρουν και να τον εκθέσουν. Άρα λοιπόν όλα αυτά σαν χαρακτηριστικά τα βλέπω, τα τήρησε επακριβώς, αλλά είχε ανοίξει εδώ και 1,5-2 χρόνια περίπου, ακόμη από την περασμένη Εθνική Επέτειο του 25 Μαρτίου, μια κόντρα τόσο με τον κύριο Καρυπίδη, όσο με τον νυν πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Κεχαγιά. Αυτή κράτησε πολύ λίγο. Ανέχτηκε πολλά όμως, είδαμε. Ναι, ανέχτηκε ο κύριος Αδαμόπουλος ανέχτηκε πολλά στα 2,5 χρόνια. Ναι, δεν πήγαινε και δεν πάει άλλο από ό,τι όλα φαίνονται. Και τώρα αυτόν τον ρόλο ανέλαβε να τον διεκπεραιώσει ουσιαστικά τη κόντρα και τη διαμάχη η Περιφερειακή Σύμβουλο, η οποία διατέλεσε και αντιπεριφερειακή υπεύθυνη σε θέματα εμπορίου και επιχειρηματικότητα, η κυρία Αμαλία Κόσκουρα. Να δούμε λοιπόν τι έγινε. Δεν έχουν τελειωμό, φαίνεται, οι κόντρες μεταξύ των Περιφερειακών Συμβούλων της Συμπολίτευσης και λάδι στη φωτιά στα όσα έχουν συμβεί πριν από λίγες μέρες. Θέλησε να ρίξει με συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό ΑΦΜ Καστοριάς ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, ο Τυρίς Αδαμόπουλος, ο οποίος δεν αρκέστηκε μόνο σε διαδικτυακές εξηγήσεις της Περιφερειακής Συμβούλου, του συνδυασμού του Αμαλίας Κούσκουρα για το θέμα που δημιουργήθηκε με το υποίδρυση μουσικό σχολείο και τη διαμάχη μεταξύ Καστοριά και Άργους Ορεστικού για το που πρέπει να γίνει. Δεν ρωτήθηκα, δήλωσε ο κύριος Αδαμόπουλος, για το μουσικό σχολείο ούτε από τον Ανέστη Αγγελή, ούτε από τον Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου και όλα έγιναν πίσω από την πλάτη μου, αλλά όχι πίσω από την πλάτη της περιφέρειας. Διότι βλέπω μια κυρία Κούσκουρα να μιλά εκπροσωπώντας τον περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη. Ο κύριος Καρυπίδης δεν πήρε θέση υπέρ του Άργους και δεν έχει πει οτιδήποτε. Είναι επικίνδυνο να παίρνει θέσεις, όπως έκανε η κυρία Κούσκουρα, υπέρ των θέσεων του Άργους Ορεστικού χωρίς καμία συνεννόηση. Δεν με κάλεσε κανείς στην σύσκεψη της Αθήνας με τον Υπουργό Παιδείας, ανέφερε σε γενικές γραμμές τη συνέντευξή του παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό ΑΦΜ Καστοριάς. Καταλαβαίνει λοιπόν Δημήτρη ο καθένας μας ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα συνεργασίας και συνεννόησης ανάμεσα στον κύριο Αδαμόπουλο αλλά και στον κύριο Καρυπίδη, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Πάντως θα έπρεπε είναι όμως ο κύριος Αδαμόπουλος, επειδή είναι ο επικεφαλής του νομού Καστοριάς, να καλέσει στο γραφείο του τους Περιφερειακούς Συμβούλους, είναι η κυρία Κούσκουρα, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, τον κύριο Κότα, πρόεδρο στην Εταιρεία Τουρισμού, τον κύριο Βάσου και τον κύριο Ζιμπίδη, τον Θεόφιλο, που ήσουν την Περιφερειακή Τουρισμού, Παιδείας και Πολιτισμού, και να κάνει μια συζήτηση. Αυτός δεν είναι επικεφαλής. Δεν είναι μόνο επικεφαλής παράταξη ο κύριος Καρυπίδης. Ο κύριος Καρυπίδης είναι όλης της Δυτικής Μακεδονίας και του Συνδυασμού. Ο αρχηγός του νομού είναι ο κύριος Αδαμόπουλος. Κάλεσε τους, βρείτε τα και κάνει και κάποιες συστάσεις μεταξύ συνεργατών. Δεν είναι αυτό κακό αυτό. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τωρινό, δεν είναι αυτό το συμβάν το οποίο δημιουργεί πρόβλημα και αναδεικνύει τις παθογένειες που υπάρχουν στις σχέσεις Αδαμόπουλου, Καρυπίδη, Καραπούγη, Καρυπίδη, Αδαμόπουλου, στις σχέσεις του Αδαμόπουλου με τους Περιφερειακούς Συμβούλους, βλέπε καλή ώρα την κυρία Κούσκουρα. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο ξεκινάει ακόμα από την ομή παρέμβαση στα δρόμενα και στα εσωτερικά της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, που προσπάθησε να κάνει η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιώντας ότι είχε τη στήριξη και την συγκατάθεση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας του Θοδωρή Καρυπίδη. Κάτι τέτοιο βέβαια ακόμα δεν παρουσιάστηκε, δεν έγινε καμία δήλωση από την πλευρά του Θοδωρή Καρυπίδη, αλλά αυτοί έτσι προσεγγίσαν το θέμα. Βέβαια, σε ό,τι αφορά το αν θα πάνε οι υπηρεσίες της ΔΟΗ, της εφορίας Καστοριάς, στον τρίτο όροφο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ας το βγάλουν από το μυαλό τους. Εκεί θα λειτουργήσει η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, κάτι που ο κύριος Αδαμόπουλος το θέλει από την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκε στο κτίριο της πρώην Ομαχιακής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει και η κυρία Κούσκουρα να ρίξει νερό στο κρασί της και να ακούει και λίγο τον αντιπεριφερειάρχη, ναι, ο οποίος είναι και επικεφαλής του νομού. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Μην πάει σε τέτοιες συγκρούσεις. Βλέπουμε, Δημήτρη, ότι ουσιαστικά εδώ παρακάμπτεται ο ρόλος του κυρίου Αδαμόπουλου και του κάθε Αδαμόπουλου, ο οποίος εκτελεί χρέη αντιπεριφερειάρχη χωρικού στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ο οποίος δεν καλέστηκε καν να συμμετέσχει
να πάρει μέρος στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τον Υπουργό Παιδείας για το θέμα του μουσικού σχολείου, του Άρχου Ορεστικού ή της Καστοριάς. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούσαν να το λύσουν οι δήμαρχοι σε συνεργασία και συνεννόηση με τον κύριο Αδαμόπουλο και να μην δοθεί δημοσιότητα και ζούμε αυτό που ζούμε όλες αυτές τις μέρες. Αν είναι δυνατόν, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με προχειρότητες στην κυριολεξία. Δυστυχώς απαντώ. Να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, και το θυμάμαι καλά, δεν υπήρξε μία φορά να υπάρχει τέτοια αντιπαράθεση. Περιφερειάρχη ή και συμβούλιο μεταξύ τους. Μόνο μία φορά, που είχε βγει ο κύριος Κοσματόπουλος, αντιπεριφερειάρχης της κοινωνικής ανάπτυξης, στο ραδιόφωνο του West εδώ, στην εκπομπή του Μιχάλη του Αγραφιάτη, και είχε αφήσει αυτές τις αιχμές στο Γιάννη το Σόκου, τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνη. Αυτό να δεν θυμίσω, υπήρχε τίποτα. Θυμίσω, δημοσίως δεν μαλώσανε. Να σου θυμίσω ότι υπήρχαν και εκεί κόντρες κατά την παραθέση. Να, αλλά δεν βγαίνουν στον αέρα. Καλή ώρα βγήκανε, αλλά δεν πήραν τη δημοσιότητα που έπρεπε να πάρουν. Καλή ώρα του κυρίου Πασχάλη Χαρούμενο, ο οποίος ήταν αντιπεριφερειάρχης υπεύθυνος σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης με τον περιφερειάρχη τον Γιώργο Τοδακή, όσο αφορά το ποιος υπογράφει και αν έχουμε δικαίωμα υπογραφής και όλα αυτά τα πράγματα. Κάτι το οποίο δεν φτάσαν όμως προεκλογικά. Εντάξει, άλλο φαινόταν. Υπήρχαν οι τριγμοί, οι κόντρες, οι σκληρές κόντρες, αλλά δεν δημοσιοποιούνταν. Η αλήθεια είναι ότι από αυτό κρατούμε ότι ο κύριος Αδαμόπουλος κρατά μια σοβαρή στάση όσον αφορά τη διαχείριση θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν κύρια την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και δυστυχώς διαπιστώνεται μέρα με τη μέρα ότι κάποιοι τον επιβουλεύονται αρνητικά γιατί εξυπηρετούν συγκεκριμένους στρατηγικούς σχεδιασμούς. Ονόν νοήτων. Μένουμε τώρα στα της περιφέρειας, όπου σποδρή επίθεση εξαπέλυσε στον περιφερειάρχη Θεόδωρο Καρυπίδη ο ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Σταύρος Καμπουρίδης και πρώην προσωπικός φίλος επί 20 χρόνια και περισσότερο, ο κύριος Καμπουρίδης, για μια πολύ καυστική ανάρτηση στην προσωπική της σελίδα στο Facebook ο κύριος Καμπουρίδης. Δηλαδή, Φωστά. Δεν το περιμέναμε, αλλά ήδη μετά από την ανεξαρτητοποίησή του άφησε να ενωθούν πολλά πράγματα. Όντως. Με μια ιδιαίτερα καυστική ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης Ανατροπή Δημιουργία Σταύρος Καμπουρίδης νυν ανεξάρτητος. Με εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, αναφέροντας τα ακόλουθα. Ντροπή στον Περιφερειάρχη. Λυπάμαι που ανήκα σε αυτόν τον συνδυασμό και για τη σχέση που είχα με τον Καρυπίδη. Ακόμη και μετά τον χθεσινό εκβιασμό του Καρυπίδη, οι περιφερειακοί σύμβουλοι δεν είχαν το σθένος και το θάρρος να αντιδράσουν μπροστά στην προσμονή του μισθού και της θέσης. Άλλη μια κολοτούμπα του Καρυπίδη απέναντι σε αυτούς που το στήριξαν για να είναι στη θέση που βρίσκεται. Πότε θα περάσουν όλοι από θέσεις ευθύνες, με θαυμαστικό, την επόμενη θητεία αν υπάρξει και εφόσον ξαναπροσκυνήσουν στα ανύπαρκτα προτάγματα που έμειναν μόνο στα μικρόφωνα. Καταλαβαίνεις, Δημήτρη, ότι είναι πολύ σκληρές και πολύ καυστικές οι εκφράσεις και ο σχολιασμός που κάνει για το πρόσωπο και τη λειτουργία του Θοδωρή Καρυπίδη, ο άλλε ποτέ στενός του φίλος και συνεργάτης, ο Σταύρος ο Καμπουρίδης. Αυτό από μόνο του έχει τη σημασία του, έχει τη δυναμική του, έχει πάρα πολλά μηνύματα, αλλά εμείς οφείλουμε να σταθούμε σε ένα και μοναδικό. Ο κύριος Καμπουρίδης, πραγματικά, έστω και αν είναι πολύ σκληρή η κριτική που ασκεί στον Θοδωρή Καρυπίδη, έχει δείξει με αυτόν τον τρόπο και με τη λειτουργία του ακόμη από την ανεξαρτητοποίησή του ότι έχει μια ηθική και πολιτική στάση σε ό,τι αφορά τη στάση ζωής αυτό το διάστημα και δεν ξέρω πώς προοριζόταν διαφορετικά. Πάντως να δούμε με... Είναι μια στάση η οποία δύσκολα τη συναντάς σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να λέγονται ότι είναι πολιτικοί, λειτουργούν πολιτικά και ασχολούνται με την πολιτική. Επίσης, υπάρχει και πολύ μεγάλη δόση σοβαρότητας και υπευθυνότητας από την πλευρά του κ. Καμπουρίδη. Αυτό είναι στα θετικά του και έτσι πρέπει να το δούμε και να το αποδώσουμε τα εύσημα για αυτή τη στάση και τη λειτουργία του. Έξω και πέρα από το ποιο στίγει ή ποιο στίγεται. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και στο κάτω-κάτω το έχουμε δηλώσει και εμείς χθες από το Δελτίο Ειδήσεων. Δεν μπορείς να προχωράς σε ομούς εκβιασμούς του συνεργάτη σου, είτε είναι εκλεγμένοι είτε δεν έχουν εκλεγεί. Με αυτούς πορεύτηκες, με αυτούς θέλεις να ξαναπορευτείς. Δυστυχώς δεν επέλεξες αυτόν τον τρόπο, επέλεξες τον τρόπο του ομού εκβιασμού. Τότε, γιατί δεν μιλούν οι στενοί συνεργάτες σου. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα λογοδοτήσουμε. Ας απαντήσουν και τους καρπίδες όλα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσεις.